Μετά από πάρα πολλούς μήνες αναμονής, επιτέλους βγήκε το Last of Us Part 2. Και ναι, θα το κάνουμε σειρά. Το περίμενα πραγματικά πάρα πολλούς μήνες, 5-6 μήνες, δεν ξέρω πότε. Τερμάτισα το Last of Us Part 1, το γούσα πάρα πολύ, το λάτρεψα και είπα θα κάνουμε το Last of Us Part 2 σειρά, εννοείται. Οπότε σήμερα που είναι η επίσημη κυκλοφορία του Last of Us Part 2, θα ξεκινήσουμε τη νέα επική adventure σειρά και θα δούμε τι μας περιμένει. Για να είναι πιο special, καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς θα φοράω αυτό που λέει The Last of Us Part 2. Ναι, δυστυχώς δεν φαίνεται, είναι από εδώ και θα φοράω και αυτό εδώ πέρα το pin. Απλά και μόνο για να είμαστε μέσα στο vibe. Τώρα εννοείται πως εάν όσο αυτή τη σειρά και θες να συνεχιστεί, να την βλέπεις, να την τελειώσουμε όλοι, κάνε like, σπάσε το κουμπί του like και φυσικά να σου αρέσει τα βίντεο που κάνουμε εδώ και θες κι άλλα, κάνε εγγραφή και καμπανάκι να σου ειδοποιήσεις και πες μου στα σχόλια πόσο πολύ περιμένεις το Last of Us Part 2, γιατί εγώ ξέρω ότι το περιμέναμε όλοι πάρα πολύ. Δώσε μου. Ένα παιχνίδι Naughty Dog. Φύγαμε. Δεν ξέρω τι έγινε. Σκόπευα να την πάω στους Firefly μετά να φύγω. Διασχίζεις τη μισή χώρα με κάποιον. Ήθελε η ανοσία της να έχει νόημα. Ανθιάζω ρε. Ίσως άρχισα να πιστεύω πως υπάρχει θεραπεία. Ίσως ήθελα να κάνω το σωστό για εκείνη. Και τα καταφέραμε. Ναι ρε φίλε. Βρήκαμε τους Firefly. Πω, τα θυμάμαι όλα αυτά, είναι ό,τι καλύτερο. Χάρη σε εκείνη θα μπορούσα να βρω μια θεραπεία. Το μόνο πρόβλημα θα πέθαινε. Γιατρέ! Τι γυρεύεις εδώ πέρα? Δεν θα σε αφήσω να την πάρεις. Είναι το μέλλον μας. Σκέψου πόσες ζωές θα σώσουμε. Το θυμάμαι είναι από το απαρτένα αυτό. Χωρίς να τριχιάσει ήδη ρε. Χριστέ μου Τζόελ. Τι έκανες? Την έσωσα. Που είναι πολύ καλό, έχω να τριχιάσει, ρε. Ναι, από το Part 1 είναι αυτό. Θα εξηγήσω για όσοι δεν ξέρετε το game και όλα αυτά, θα εξηγήσω τα πάντα. Του σκότωσε. Έλα, μικρή μου. Όλα καλά. Εγώ είμαι εδώ. Ω. Τις εξόδους, μη σας ξεφύγει. Ρε, αν και περίμενα πως μπορεί σαν ελληνικά να ήταν ψηλό, έτσι. Η μετάφραση λίγο cringe να το πω. Είναι πολύ καλά φτιαγμένη, ρε. Ουφ. Ωρε γαμότο. Είναι... κάπως βαρύ. Τι ξέρει η Έλλη? Ότι απλώς τις έκαναν εξετάσεις. Πω, εντάξει, είναι ακόμα... είναι πανέμορφο. Είναι πιο μάλιστα από το πρώτο κιόλας. Έτσι φάτσα κάρτα με άλογο πάνω. Φύγαμε. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι σαν παιχνίδι ταινία είναι αυτό το game, ρε, ειλικρινά. Λοιπόν, που λέτε η Έλλη, καταρχάς το game αυτό είναι ένα post-apocalyptic adventure, το οποίο ουσιαστικά έχει ξεσπάσει ένα ιός που μετατρέπει πολύ κόσμο σε αυτό που λέγονται clickers, που είναι με άλλα λόγια κάτι σαν zombie, τέλος πάντων. Η Έλλη είναι το κοριτσάκι το οποίο είχε στο σώμα της μια νοσία, το ανακαλύψαν επειδή πήγαν να τη δάγκωσε ένα clicker και δεν μετατράπηκε σε clicker, γιατί άμα σε δαγκώσουν μετατρέπεσαι και εσύ. Οπότε όταν είδαν ότι την δάγκωσαν και δεν μετατράπηκε σε clicker, κατάλαβαν πως υπήρχε κάποια νοσία. Ο Τζόελ που είναι ο πρωταγωνιστής και μπροστά στο άλογο είναι ο αδερφός του Τόμι. Την πήγανε σε ένα νοσοκομείο για να βρουν τη θεραπεία για αυτή την αρρώστια τέλος πάντων. Αλλά επειδή το τίμημα ήταν να πεθάνει η Έλλη, αποφάσισε ο Τζόελ που είμαστε εμείς ουσιαστικά τώρα στο άλογο πάνω να τη σώσει και να μην την αφήσει να πεθάνει. Άστο, το έχω εγώ. Πήγαινε. Σίγουρα? Ναι. Εντάξει.
Αυτός είναι ο Τόμι, ο αριστερά, και αυτός που έφυγε τώρα είμαστε εμείς ο Τζόελ, που είναι τα δύο αδέρφια που είναι και από το ένα. Και το μυστικό είναι ότι η Έλλη δεν ξέρει ότι την έσωσε, ότι η ανοσία της είναι αυτή που πιθανόν έσωσε την ανθρωπότητα. Και ο Τζόελ την πήρε για να μην πεθάνει, γιατί άμα ήταν να της πάρουν την ανοσία, θα πέθαινε πάνω στο νοσοκομείο. 4 χρόνια μετά, για να δούμε. Έχει μεγαλώσει λίγο η Έλλη. Και να δούμε πού είναι και τι γίνεται. Γεια. Καλημέρα. Συγγνώμη. Ποιος αυτός, ρε? Ξέρει, δώσ' μου ένα λεπτάκι να ντυθώ. Έμαθα ότι καλοπέρασες αφού έφυγα. Τζέσι, οκ. Εγώ... με φίλησε. Ξέρεις πώς είναι τώρα η Ντίνα. Δεν σημαίνει κάτι. Κάτσε λίγο, ρε, που πήγαμε. Καταφέρω στον καυγά σου με τον Σεθ, κάτσε. Φίλησε στην Ντίνα. Τι γίνεται? Νόμιζα ότι... μία εβδομάδα έχουμε χωρίσει και την πέφτει στη δικιά μου. Όχι. Μάλλον ήθελα να σε κάνει να ζηλέψεις. Εγώ δεν... ποτέ δεν θα... σκατά πολύ άβολη φάση. Πλάκα σου κάνω, μωρέ. Δεν με νοιάζει. Άντε τι σου. Δεν μας χαίζεις. Δεν είσαι εντάξει με αυτό που έκανες όμως. Τι φάση. Κάνε γρήγορα, έχουμε αργήσει. Άσε με, ρε. Μόνο θέλω. Καλά μυρίζει. Οκ. Θα αντιθούμε. Δινόμαστε. Πέρα αυτό. Ωραία. Γκάνια. Ωραία. Πιστολάκι. Α, από εδώ. Το μαχαιράκι μας. Ωραία. Ο Τζόελ ξύπνησε. Έχουμε ένα φορές διαμολυσμένο στα βόρεια. Η Μαρία τον έστειλε με τον Ντόμι να δουν τι γίνεται. Τον Ντόμι να δουν τι γίνεται. Οκ. Μαλακία. Το χώσει εκεί πέρα. Ωραία. Άρα ξέρουμε ότι χώνουμε κανονικά τα. Σκάσε. Τώρα σηκωνόμουν. Να ξέρετε ότι κάνουν τις δουλειές όπως είναι. Είναι full realistic, ρε φίλε. Το κάνει πολύ ωραίο. Ναι. Σε ένα χωριό κάπου στον Καναδά πρέπει να είμαστε. Δεν παίζει αλλιώς, ρε. Ρε, είναι πανέμορφο. Σκυλάκι. Έλα εδώ. Θα σε χαϊδέψω. Γεια, Γεράκο. Ναι, θα σε ξύσω καλά. πολύ ωραίο. Είναι πανέμορφο. Οπλοστάσιο. Για πρωινό. Μπα. Όχι. Πού είναι η Μαρία? Κάπου πίσω. Κάπου σαν, κάτι σαν ψιλομπαράκι είναι. Οκ. Συγγνώμη. Έλλη, σε ψάχνα, έλα εδώ. Ποια αυτή? Για γνώρισε μας. Ο Σεφ έχει κάτι που θέλει να σου πει. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει να πει αυτός ο ομοφοβικός. Κάν το για μένα. Μαρία. Καλά. Σεφ, έλα εδώ. Πιέσαι με τώρα. Αυτός είναι ο Σεφ. Γεια. Άκου, χθες βράδυ είχα πει πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι λυπάμαι. Γνωστή φωνή. Η Μαρία είπε ότι εσύ και η Ντίνα έχετε αποστολή. Σας έφτιαξα σάντουιτς. Καλά. Με μπριζόλα. Σάντουιτς με μπριζόλα. Ευχαριστούμε, Σεφ. Οκ. Τελευταία έχουν αναφερθεί πολύ μολυσμένοι. Πολύ μολυσμένοι. Οι κλίκες. Έλεγα να τσεκάρω τα μονοπάτια σου. Κλίκες και μολυσμένοι. Θα χρειαστώ κάποιον άλλο να το κάνει. Έλλη. Γνωρίζεις το Ριάκι? Δεν θα το έλεγα. Η Ντίνα τα ξέρει. Έλα εδώ. Θα αναλάβουν οι δυο τους. Δεν ξέρω τι τρέχει με σένα και τον Τζόελ. Μαρία. Αλλά σε νοιάζεται πολύ. Και σίγουρα δεν ήθελε να... Εντάξει είμαστε. Ναι. Ναι. Ντίνα. Να σου πω λίγο. Awkward. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που έφυγα τσιχτές. Δεν πειράζει. Καταλαβαίνω. Απλώς ένιωσα άσχημα. Γιατί? Γιατί εγώ το ξεκίνησα όλο αυτό. Βασικά δεν έπρεπε να σε φιλήσω μπροστά σε όλο τον κόσμο. Είχες και... πει, καταλαβαίνω. Και πάλι, δεν θέλω να νομίζεις ότι... Όχι, δεν νομίζω τίποτα απολύτως. Απλώς. Ξέρεις τι μ' αρέσει σε σένα. Ότι ποτέ δεν με διακόπτεις. Εντάξει, καλύτερα να πηγαίνουμε σιγά
σιγά. Ναι. Άντε, θέλω. Όπα ρε. Άντε καλά! Αφού δεν παίζω καν! Γιατί είσαι κότα! Είσαι κότα! Είσαι κότα, πάμε. Θες να τον σκίσουμε? Ναι, θέλω. Την κάτσατε τώρα! Πρέπει να κρυφτείτε σκ... Γρήγορα, γρήγορα! Χα, σε πιασα! Δεν πέφτουμε εύκολα, κορόιδα! Πώ τον έχω σε άλλη έτσι, ρε! Σ' άρεσε αυτό! Ωπα, ρε! Ρε, κολοπέδα! Τι κάνουνε, ρε! Αυτό δεν και θέλω εγώ. Ξέρω που μένεις, Άλεξ! Ξέρω που μένεις, οχ! Αδικία! Φάτε την... Σας άρεσε! Πώς τους χώνουν έτσι, ρε! Δεν θα την γλιτώσεις! Τι παίζουμε! Αφήστε την κρατάκια! Έλλη! Άντε, άντε! Έχουμε και δουλειές να κάνουμε! Πάρει! Πήγαινα γυρεύοντας, ε! Ναι! Πάμε! Δείτε λίγο πόσο όμορφα είναι εδώ, ρε. Θέλει να πάμε από το Ριάκι. Ρε, είναι πανέμορφο. Θα τον Τζόλ και τον Ντόμι. Α, χαίρομαι που μας έβαλε μαζί. Είναι πανέμορφο, ρε, ειλικρινά. Καλό κορίτσι. Άντρας. Έτσι σκέτο. Άντρας. Έλα. Εντάξει. Α, για δες ποιες έσκες. Να τα και καραμπίνες. Ναι. Για φέρ' τα εδώ. Έτσι, έτσι. Για φέρω πλάκι. Winchester. Και ένα για σένα. Ξέρετε τι να κάνετε. Περιπόλους, σημειώστε τα βιβλία, καθαρίστε όποιον μολυσμένο βρείτε. Αν δεν τα βγάζετε πέρα με οτιδήποτε, γυρνάτε πίσω. Μην κάνετε παλικαριές. Εντάξει, φίλε. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε παλικαριές εμείς τώρα, ξέρεις. Είμαι σίγουρος ότι θα βάλουμε 15 clickers, μια αρκούδα, δύο μολυσμένους. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ψ, ρε, είναι. Δεν μπορώ, είναι πανέμορφο. Εγώ είμαι ανατριχιασμένος σε όλη τη διάρκεια που έχω παίξει αυτό το game, να ξέρετε, ειλικρινά, ρε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ωχ, μυρίζομαι κακουχία. Πιστολάκι εδώ πέρα, παγούρι. Αυτή ποια είναι, ποιοι είναι όλοι αυτοί βασικά, κι άλλο πιστολί. Γεια. Τι όνειρο έβλεπες? Ποιοι είναι αυτοί, ρε? Μιλούσα. Γυναίκα. Okay. Ο συνήθως... Άντρες, δεν μας λέει. Πού γύρναγες? Πάρ τα πράγματα σου. Θέλω να σου δείξω κάτι. Φτάσαμε. Κοίτα να δεις. Ολόκληρη πόλη. Αυτό το καταφύγιο που είμαστε εμείς, ρε. Ναι. Το είπες σε κανέναν άλλον? Ήθελα να το δεις πρώτη. Είδα περίπολο να πηγαίνει από την πόλη στο φυλάκιο, εκεί πέρα. Έχει κι άλλα φυλάκια ανάμεσα. Έχουνε ρεύμα, όπλα. Αν είναι εκεί μέσα, πώς θα τον βρούμε? Ποιο ψάχνουνε? Άμα στριμώξουμε μία περίπολο και πάρουμε πληροφορίες, ίσως, δεν ξέρω, βρούμε τρόπο να τον παρασύρουμε έξω. Ακούς τι λες. Εντάξει, τι θες να κάνουμε? Μα τι σου συμβαίνει? Η Μέλη είναι έγκυος. Ω, είχαμε. Α. Είχαμε. Εντάξει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Να πω συγχαρητήρια. Όταν το δουν οι υπόλοιποι θα θέλουν να γυρίσουν πίσω. Αυτός ψάχνει να βρει σπίτι για τη γυναίκα και το παιδί του. Κάτι πιο σαν καταφύγιο, να μην είναι έξω μόνοι τους. Αυτό ψάχνει αυτός. Θέλω ό,τι και εσύ. Αλλά όχι με κάθε κόστος. Ει. Μη.
Okay. Τα λέμε στο σαλέ. Θα πάει μόνη της, ρε. Θα πάει μόνη της. Φύγαμε. Σκατά. Shit. Καλησπέρα, φίλε. Ζεις. Μην το πολύ κλωτσάς, δεν ξέρω, θα μας την πέσει. Με πέντε σφαίρες δεν πας πουθενά, ξέρεις. Όπω, θα γίνει κακουχία εδώ πέρα. Το δεν άρχεται. Το δεν άρχεται αυτό. Κι άλλος εκεί απέναντι αρχίζει το ξύλο. Όπα. Αυτό δεν το περίμενα. Φύγε. Φύγε ρε. Κλιγέριδη. Όπα ρε, όπα. Δεν πέθανε με τίποτα. Πιστολή. Κάλτο. Εντάξει, ή μπορώ να κάνω Ελένα και... Κύρισα μία πρέπει να προπολίσω. Φύγε. Σφάξου όλοι. Αντιγιά. Έκανα λακιά. Αντιγιά, next. Οπ. Εδώ τέκε θα παίξουμε, πάμε. Όχι, φύγε. Τα κλασά λίγο, εντάξει. Ίσως μία πρέπει να προλύσω. Αλλά το έχουμε, με τον battle το έχουμε. Χώσε εδώ πέρα health. Medkit. Ωραία. Από κάπου θα μπορώ να δω. Σφαίρες, ωραία. Πώς θα βγω από εδώ. Καθόλου καλή ιδέα, Άμπι. Φύγε. Κάνε και ένα ρολοντάκι. Ωραία, για πάμε. Μας την πέσα πέρα μολυσμένη κλίκερ, δεν έχουμε βρει ακόμα. Ευτυχώς. Μη, φύγε. Πω είναι και σαν θα τρίζουν οι σανίδες από κάτω από το να περπατάω. Ναι ρε φίλε. Για πάμε. Τώρα εκεί που έμπλεξες εσύ κορίτσι μου, άντε βρέστα. Βήματα. Ίχνη αλόγων. Οκ, καλά πάμε. Πού είναι η περίπολος. Οκ. Εμείς είμαστε περίπολος, εμάς ψάχνει. Οκ, τώρα το πιάνουμε. Ή εμείς είμαστε περίπολος ή ο Τζόλ και ο Τόμι. Θα το δούμε. Οκ. Εμείς είμαστε, έχουμε εδώ πέρα κυνηγετικό, έχουμε πιστόλι, όλα. Έλα. Από εδώ. Σε ακολουθώ. Σου λείπει να είσαι μαζί του. Με τον Τζέσι. Όχι. Είστε μαζί τόσο καιρό. Κοίτα, ο Τζέσι είναι καλός. Λατρεύω τους γονείς του. Τους θεωρώ οικογένειά μου, αλλά ήμασταν μαζί από συνήθεια. Οκ. Πώς και δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για αυτά. Δεν ξέρω. Δεν ένιωθα... Δεν μου έχεις πει ποτέ για την Κατ. Ναι, γιατί... Δεν έχω και πολλά να πω. Απλώς είχα την εντύπωση ότι δεν την πολύ συμπαθούσες. Πολύ που σκοτίστηκα για αυτήν. Ωπαρέ. Μάλιστα. Είναι ταλαντούχα καλλιτέχνης. Συνήθισα το τατουάζ σου και μ' αρέσει.
Τι μεγαλόψυχη που είσαι. Και δεν ήταν η κατάλληλη για σένα. Ενδιαφέρον. Σκάσε. Καλά. Δέσε τη σήμερα εδώ. Θες να δεις κάτι εκπληκτικό? Θα μου δείξεις τη μούρη σου, ε. Τίποτα δεν είναι τόσο εκπληκτικό. Ω, σιγά ρε, σιγά. Έλα, βλάκα. Συμφωνώ, είναι εκπληκτικό. Είναι πανέμορφο. Δεν έχω τίποτα άλλο. Για κατά τις σημειώσεις, Έλλη. Πάμε. Να το δούμε. Έχουμε το χιόνι, πάτα πάνω στον πάγο. Οκ, εντάξει. Θα κοιτάμε τι γράφει η Έλλη σημειώσεις της. Για να δούμε. Μακάρι να είμαστε τόσο οξυδερκοί στα 73. Μακάρι να φτάσουμε όλοι τα 73. Deep. Βαθύ νόημα. Πολύ ωραίο. Τι ήταν αυτό το μέρος? Ήταν σταθμός αναμετάδοσης. Και η Ντίνα Γιουτζίν. Α, ήταν εδώ η Ντίνα και ο Γιουτζίν, αυτοί που έλεγαν. Και έκαναν αναμετάδοση το τι γινόταν με τις ενάλογες ημερομηνίες. Με ώρες, μέρες, κάπως έτσι. Και γράφουνε... Ορίστε. Σημειώσεις για να ξέρουν και οι υπόλοιποι τι γίνεται στα, εδώ στη γύρω περιοχή, τέλος πάντων. Με τα ζόμπια. Να μου πεις τι έγραψε η Έλλη. Παιδί ελεύθερο. Οκ, okay, τέλεια. Ω, κάτι βρήκα, περίμενε. Τι είχε εδώ? Για να καταβρούμε εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι αυτό που θα βρούμε. Να υποθέσω ότι το bong ήταν του Eugene. Δικό μου. Μου το έδωσε. Και κατέχει τα ντουλαπάκια εδώ πέρα, βίδες, ωραία. Οι βίδες και όλα αυτά τα μπουλόνια είναι χρησιμοποιούνται για να κραφτάρουμε πράγματα. Είναι ουσιαστικά σαν να βρίσκουμε πράγματα και να, κάνουμε, να τα μαζεύουμε και να κάνουμε craft σε crafting tables, όπλα, φάρμακα κτλ. Medkits. Εντάξει, περιπολία κάνουμε. Μολυσμένους σκοτώνουμε, δεν κάνουμε πασαρέλα. Σωστό. Καλή είσαι πάντως. Ω, πού θα κάνει άλμα, ρε. Για πάμε. Σκατά. Μάλλον έπεσε θερμοκρασία. Ωπα, ήρεμα. Ω, ω. Τι έγινε? Ω, ρυπτάραντος. Ακριβώς στο διάολο. Ωχ, τι βόχα. Μάλλον μολυσμένοι το έκαναν. Θα μας την πέσουνε, ρε, σίγουρα. Θα για να σκοτώσουν έναν τάραντο. Όχι ένας πάντως. Ωχ. Στο διάολο είναι. Πάμε να τους βρούμε. Ακούω κάποιους μέσα. Και ποιον σφάζουνε, ρε. Μα πώς κατάμπηκαν εκεί μέσα. Και κυρίως πώς θα μπούμε εμείς. Από εδώ. Δίνα. Από εδώ. Για μπε. Για άλλαξε όπλα. Άνοιξε φακό. Ω! Σταμάτα, ρε. Τρως το πόδι του ταράνδου, ρε. Ρε, ούστε από εδώ, ρε. Ας τον ταράνδο. Ρίπ ταράνδος, βέβαια, αλλά εντάξει. Δεν είναι μόνο αυτός, είναι κι άλλοι. Πάει αυτός. Για δες εδώ ότι έχει να πάρουμε τίποτα βιδούλες, κανένα μπουλόνι. Ωραία, βγαίνουμε από εδώ. Ωραία. Χαπάκια, μια χαρά. Σφαίρες. Δεν πάμε από εδώ. Ω! Χώστε το! Άντε για. Μια χαρά. Είσαι καλά? Ναι. Καλή φωλή παρεπιπτόντως. Άρα λογικά από εδώ. Ω, βιδούλες. Δίνα, από
Για να δω πώς θα πάει. Τον είδα. Έτσι, μπράβο. Πάμε γύρω γύρω, σιγά 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 σιγά. Ήρεμα, ήρεμα. Μπράβο ρε Ντίνα. Μπράβο ρε Ντίνα, αυτό είναι. Φέρουμε και το τούβλο. Ωραία, έτσι τέτοια θα τους πω αυτούς, γιατί άμα τους... Άμα κάνουμε φασαρία θα πες να σκάσουν όλοι μαζί για να μας, μας γυαλίσουν τελείως. Όσες σφαίρες, όπα ρε. Ωραία, καθαρίσαμε, νομίζω δεν είναι άλλο εδώ πέρα. Εντάξει, δώσ' του. Δώσ' του. Έχει μια τρύπα στη στέγη εκεί πέρα. Οκ. Okay. Έλα. Ευχαριστώ. Οκ, okay, άρα θα πάμε εδώ. Βλέπεις. Ωραία. Για να δούμε πώς θα μπούμε. Ντίνα. Από εδώ κάτω. Φύγε ρε. Φύγε ρε, σε περιμένω να έρχεσαι. Θα είμαστε μέσα και δεν έχω medkit. Τι γλίτωσες. Θέλω meds. Ναι. Απλώς χτύπησα. Έχουμε. Δεν έχουμε. Μακάρι να πεθάνεις από γυρατιά και όχι από μόλυνση. Ευχαριστώ πολύ ρε. Θέλω να αναγκαστώ να σου ρίξω στη μούρη. Ούτε εγώ θέλω. Εννοείται. Σύμφωνη. Τέλεια. Ω. Δεν έχει τίποτα εδώ πέρα. Έχει χαπάκια. Ναι, ναι, ναι. Από εδώ, α. Από εδώ. Τέλεια. Μπήκα. Κι εγώ. Σφαίρες, ωραία. Εδώ είναι κάτι σαν εταιρεία ήταν, από ό,τι φαίνεται. Οκ. Okay. Ενόπνευμα. Βρήκα ενόπνευμα. Κι εγώ κάτι πανιά. Και πού θα βάλουμε φωτιά, ρε. Δέσε τις πληγές σου. Οκ. Okay. Ωραία. Κάμε μια craft. Στο medkit. Έτοιμος. Να χυλάρουμε γιατί ήμασταν πολύ low. Ωραία, τέλεια. Βλέπω σπόρους εκεί μέσα. Oh. Βάζουμε μάσκες. Έγινε. Θυμήσου. Δεν θέλω να αναγκαστώ να σου ρίξω στη μούρη. Τι γλυκό. Οκ, εδώ προσοχή, γιατί εδώ παίζει να είναι κλίκες μέσα. Οι σπόροι δείχνουν ότι βρίσκονται εδώ για αρκετό καιρό. Έχει το νου σου για μεγαλύτερο. Φέρε ενόπνευμα. Ναι. Είναι μέρος του σούπερ μάρκετ. Βίδες. Δεν ξέρω. Ίσως είμαστε από πάνω. Πάμε στο ισόγειο. Ωραία, πάμε να κατέβουμε. Χρηματοκιβώτιο. Πες μου ότι ανοίγει, please. Ω, δεν έχουμε τον κωδικό. Εδώ θα είναι ο κωδικός, λογικά. Όχι. Σου άφησα το καλό πράγμα στο χρηματοκιβώτιο. Ο συνδεσμός είναι η ημερομηνία που το καλό μου αγόρι βραβεύτηκε ως υπάλληλος του μήνα. Οκ, okay, είναι για την πλάτη σου. Ωραία, πρέπει να πάμε εκεί που είναι οι κορνίζοι με τους υπαλλήλους του μήνα και να βρούμε ποιος είναι το αγόρι της. Ο Κρίσταν λογικά θα είναι, οκ. Okay. Και πού είναι οι υπάλληλοι του μήνα, άντε βρες τώρα που είναι οι κορνίζοι με τους υπαλλήλους του μήνα. Χαπάκια. Κοντίνησε επίσης, μια ξαναδεί.
Οκ, χώστα, να κάνουμε και ένα upgrade. Και τώρα πάμε να κάνουμε upgrade στα όπλα, στα melee weapons. Oh, no. Ωραία, στιμά όμορφα αυτό, ρε. Oh, πρόβλημα. Oh, clicker. Το καλό με τους κλικερινούς δεν βλέπουνε, ακούνε μόνο. Το καλό είναι αυτό, ότι δεν βλέπουν οι κλικερς, αλλά ακούνε. Έλα. Ω, κι άλλος. Ω, νο, κρυστείτε. Και αυτοί δεν μπορείς να τους παίξεις ξύλο, δεν μπορείς να τους φας με μπουνιές, μόνο με μαχαίρια ή όπλα melee weapons. Κάτσε ακίνητος, ρε. Να σε γαζώσω με το μαχαίρι μου. Πάρτο! Ωραία. Δεν ακούς τίποτα, σταμάτα, ηρέμησε. Έλα, μη φεύγεις. Έτοιμος. Oh. Κορνιτσιό στο βάθος. Ωραία, πάνε και δύο. Τώρα μπορούμε να κάνουμε πλιάτσικο χαλαρή. Αυτοί οι τυφλοί να τριχιάζουν. Τυφλοί! Να σιγουρευτούμε ότι το υπόλοιπο κτίριο είναι εντάξει. Ταχώνει ρε, απευθείας εκεί, δεν κολώνει. Δίνα, με βοηθάς. Γεια σου, πρόξε. Τέλεια. Για φέρτε όλα αυτά. Ωραία, έχει πολύ προμήθεια εδώ πέρα. Φουλ ενόπνευμα, βίδες, χάπια. Έλλη. Ωραία, πάρτε όλα αυτά γιατί θα τα χρειαστούμε. Κοίτα πόσα χαπιά έχει εδώ πέρα. Βασικά, πίσω φαρμακείο είμαστε. Πάρε. Τώρα για τη Μόλοτοβ. Πρόσεχε με αυτό. Ξέρω τι κάνω. Έχουμε κάνει και μια και ένα ακόμα grid. Ωραία. Κάνε αυτό. Και φύγαμε. Ω, είναι πολύ. Τέσσερις. Τι λες, χτυπάμε πρώτα. Για να δούμε. Οι clickers ακούνε καλά και δεν βλέπουνε, ενώ οι κανονικοί μολυσμένοι ήταν ανάποδο. Δεν ακούτε τίποτα. Είμαι αθόρυβος. Είμαι ο ησυχίας. Έλα, έλα, έλα. Έφυγες. Έτσι, stealth. Ένας κλέκερ και ένας ζομπίδης. Έτσι, πλάτη, πλάτη. Μπράβο. Μπράβο, τα αγόρι μου. Αντίο και σένα, τους καθαρίσαμε όλους και είμαστε GG. Λοιπόν, νομίζω πια μια καθαρίσαμε όλους εδώ πέρα στο σούπερ μάρκετ. Κάπου εδώ θα αφήσουμε το part 1 και εννοείται πως θα συνεχίσουμε αυτή την καταπληκτική σειρά. Εάν γουστάρετε αυτή τη σειρά, ρίξτε like, σπάστε το like και αντεγραφή για να μην κάνετε κανένα βίντεο και φυσικά στα σχόλια να πείτε πώς φαίνεται. Μεγάλο το πρώτο επεισόδιο, αλλά έτσι πρέπει και εννοείται η σειρά συνεχιστεί με το καπελάκι και το pin του The Last of Us για να είμαστε στο mood και στο vibe του game. Πάμε να γυρίσουμε το επόμενο επεισόδιο. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο και στο επόμενο βίντεο. Bye.